Εξορισμού πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνάντηση, ειδικότερα αν ειδωθεί στο πλαίσιο των επισκέψεων που προηγήθηκαν των Υπουργών Εξωτερικών της Βρετανίας στη Γερμανία, αλλά και της καθόδου αύριο στο νησί του επικεφαλής του State Department, του κ. Κέρι, αλλά και του Κινέζου ομολόγου του αργότερα αυτό τον μήνα. Υποδηλώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Υπουργοί τεσσάρων από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έρθουν στο νησί αυτό το διάστημα και αυτή η παρέμβασή του, έχω την εντύπωση, μιλά από μόνη της και δεν εξαντλείται μόνο σε σχέση με το Κυπριακό. Ναι. Είναι και το ενεργειακό, είναι και ο ρόλος που η Κύπρος μπορεί να δραματίσει στην περιοχή, ειδικότερα αυτή την κρίσιμη περίοδο. Η επίσκεψη Λαυρόφ, για να επιστρέψουμε σε αυτή, μπορεί να ήταν εδώ και καιρό προγραμματισμένη. Έγινε όμως σε μια στιγμή όπου κυριαρχεί η κρίση στις σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία, που το μέτωπο της Συρίας είναι ανοιχτό και το μεταναστευτικό έγινε ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι η Λευκωσία με προσεκτικούς χειρισμούς μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτές τις εξελίξεις, τους σχεδιασμούς της στο πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Τότε ο κύριος Λαυρόφ επέλεξε να στείλει τα μηνύματα του σε σχέση με την Τουρκία αλλά και το ΝΑΤΟ από τη Λευκωσία. Είναι επίσης σημαντικό, τοποθετεί την Κύπρο, θα έλεγα, στην καρδιά των γεγονότων. Τέλος, σε σχέση με το Κυπριακό, να σημειώσουμε, επειδή είμαστε συνηθισμένοι η Ρωσία να τηρεί στάση αρχών στο Κυπριακό, αλλά να σημειώσουμε τη θέση της για τις εγγύησεις. Είναι κράτος μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ρωσία και μάλιστα, όπως το διατύπωσε ο κ. Λαυρόφ, το τελευταίο λόγο θα τον έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης, σημειώνεται και η στάση αρχών που τήρησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε σχέση με το αίτημα του Ακιντζή μέχρι και το τέλος, μάλιστα.